σας παρουσία εδώ στις Βρυξέλλες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας από την πρώτη στιγμή μίλησε για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη και με συγκεκριμένα στοιχεία, με πρωτοβουλίες στην Ελληνική Βουλή, στο Ευρωκοινοβούλιο, ανέδειξε το ζήτημα, βρέθηκε στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων, στον αγώνα που διεξάγουν και αυτοί, όπως και ολόκληρος ο ελληνικός λαός, να αναζητηθεί αλήθεια, να πέσει φως στην υπόθεση και να αποδοθούν ακέραιες οι ευθύνες, τόσο οι πολιτικές όσο και οι ποινικές. Δίνει τη μάχη το κόμμα μας παντού για να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη, να υπάρχει και τιμωρία σε αυτό το έγκλημα. Όποιος παρακολουθεί τις τοποθετήσεις του ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια, μπορεί να διακρίνει ότι όπως και σε κάθε ζήτημα, με σταθερότητα, σε κάθε χρονική στιγμή, σε κάθε φάση της διαδικασίας, φώτισε από τη στιγμή ως ένοχη πορεία αυτής της απελευθέρωσης των σιδηροδρόμων, την κατάτμιση επίσης και την παράδοσή της στους ομίλους. Πρόκειται για μια πολιτική που βασίζεται στα 4 πακέτα κανονισμών και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση ιδιωτικοποίηση της αγοράς των σιδηροδρόμων, που ενσωματώθηκαν με τις ψήφους και τη στήριξη όλων των αστικών κυβερνήσεων και κομμάτων όλα αυτά τα χρόνια σε πλήρη σύμπλευση. Και βέβαια και μόνο το γεγονός ότι το ΚΚΕ καταψηφίζει, αποκαλύπτει και προειδοποιεί και το κάνει σε όλα τα ζητήματα, το έκανε και στους σιδηροδρόμους και αυτό αναδεικνύει και την αξία της πολιτικής του. Όλα χαράχτηκαν από το 1997 με τις πρώτες οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης ως το 2016, όταν περνούσαν και οι τελευταίοι 3 κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους σιδηροδρόμους, που τέθηκαν μάλιστα σε άμεση ισχύ στα κράτη-μέλη. Τότε ήταν που είχαμε καταγγείλει αυτή τη στρατηγική με τοποθετήσεις, αιτιολογήσεις από την πρώτη στιγμή, αιτιολογήσεις ψήφου, ερωτήσεις όπως αυτή του 2020, όταν καταγγείλαμε τις περικοπές προσωπικού μέτρων ασφαλείας, μεταφέροντας τη φωνή των εργαζομένων στο σιδηρόδρομο και προειδοποιώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν εκείνη μας απαντούσε τότε προβάλλοντας ως το απάβγασμα του ευρωνοσιακού κράτους δικαίου τα λεγόμενα ελάχιστα πρότυπα εργατικού δικαίου και ασφάλειας στους σιδηροδρόμους, έτσι ακριβώς το έλεγε. Το ότι φωτίζουμε ακριβώς λοιπόν αυτό το δρόμο όχι μόνο δεν αποτελεί διάχυση ευθυνών αόριστα στο παρελθόν, όπως συκοφαντούν με προφανή σκοπιμότητα τα αστικά κόμματα, αλλά αντίθετα θέτουμε το ζήτημα στη βάση του εγκλήματος των Τεμπών, που έτσι διασαφηνίζεται ποια πολιτική γραμμή και νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποίησαν όσοι ενεπλάκησαν τόσο με πολιτικές ευθύνες, ξεκινώντας από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως και πάνω απ' όλα σε ποια πολιτική, στρατηγική και νομοθεσία πατάνε οι ποινικές ευθύνες, όπως αυτές των αρμοδίων υπουργών από το 2009, της ιδιοκτησίας της Hellenic Train, του ΟΣΕ και των στελεχών τους και ως και αυτές του σταθμάρχη. Χωρίς αυτή την κρυστάλλινη τοποθέτηση για το ποια πολιτική ακολουθήθηκε, δεν μπορούν να τεκμηριωθούν επαρκώς όσα διέπραξαν οι εμπλεκόμενοι. Αποτελεί δε κυριολεκτικά μαγική εικόνα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τάχα πυρ και μανία με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα. Θα θυμάστε πόσο είχε πολυπροβληθεί με μεγάλο θόρυβο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα αστικά κόμματα τις πρώτες μέρες μετά την τραγωδία η λεγόμενη διαδικασία επιπαραβάση της Κομισιόν σε βάρος της Ελλάδας. Τότε ήμασταν οι μόνοι που επιμέναμε ότι αυτή η διαδικασία δεν έχει καμία σχέση με ζητήματα ασφαλείας, όπως κάποιοι άφηναν τεχνιέντος να υπονοηθεί. Αυτό που ζητούσε τότε η διαδικασία επιπαραβάση ήταν η υλοποίηση της οδηγίας 34 του 2012 που αφορούσε τη συγκρότηση του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου σιδηροδρόμων και τι ζητούσε την υπογραφή συμβάσεων για να είναι και επισήμως ΟΣΕ ο διαχειριστής σιδηροδρομικών υποδομών στην Ελλάδα. Η σύμβαση τελικώς δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2023, μετά τα Τέμπη δηλαδή, και όπως λέει η Κομισιόν, και έτσι μπορέσαμε να αποσύρουμε τη διαδικασία επιπαραβάση της Ελλάδας που δεν είχε εφαρμόσει αυτήν τη συμφωνία.
Αποκαλύφθηκε δηλαδή ότι τελικά περί άλλα τύρβαζε όταν κάποιοι επιχειρούσαν να την εμφανίσουν ως δήθεν αμήλικτο, τιμωρό και κατήγορο του εγκλήματος των Τεμπών. Η δε έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την 717 σύμβαση δεν αφορά το γιατί καθυστέρησαν οι απανωτές συμβάσεις και οδηγηθήκαμε στο έγκλημα. Αντίθετα, σχετίζεται με το αν έπρεπε να γίνουν οι παρατάσεις της σύμβασης με τον ίδιο ανάδοχο ή αυτός να κηρυχθεί έκπτωτος προκειμένου να εποφεληθούν άλλοι ανταγωνιστές όμιλοι. Πρόκειται δηλαδή για ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε ανταγωνιζόμενους ομίλους εργολάβους, ανταγωνισμούς που πληρώσαν με τη ζωή τους 57 ψυχές. Στη μοναδική πρόταση κανονισμού της Κομισιόν για τους σιδηροδρόμους που ήρθε για ψηφοφορία και εγκρίθηκε μετά το έγκλημα των Τεμπών από το Ευρωκοινοβούλιο, με τις ψήφους όλων, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Βελόπουλου, όχι μόνο δεν υπάρχει ούτε για τα προσχήματα η παραμικρή αναφορά στα Τέμπη, αλλά απουσιάζει ακόμα και η απλή αναφορά στην έννοια ασφάλεια. Στόχος τους αντίθετα είναι η αύξηση της χωρητικότητας, δηλαδή γεμάτα τρένα από επιβάτες και εμπορεύματα, όχι αναξιοποιητές γραμμές και αύξηση της ταχύτητας. Αν δει κανένας μάλιστα πώς διαμορφώθηκε και η εν λόγω έκθεση, όπως άλλωστε γίνεται με κάθε έκθεση στο Ευρωκοινοβούλιο, που μετά ακολουθεί μια λίστα με τα λόμπι των μεγάλων ομίλων που βάλαν την υπογραφή τους σε αυτές τις κατευθύνσεις και προετοιμάζουν με αυτές τις κατευθύνσεις βέβαια και τα επόμενα τέμπη. Αλλά εδώ δεν χωρούν μόνο εκθέσεις, μπορούμε να μιλήσουμε και για την ίδια την πραγματικότητα. Το γεγονός δηλαδή όσα έχουν ήδη σημειωθεί και βοούν, όπως στη Γερμανία για παράδειγμα με το δυστύχημα στις 3 Ιούνιου του 2022 στο Γκάρμις Πάρτενκίχεν με 5 νεκρούς και 68 τραυματίες ή η σύγκρουση τρένων στο Μπατ Έιμπλιν πάλι στη Γερμανία το Φλεβάρι του 2016 όπου 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 89 τραυματίστηκαν. Να μην πιάσουμε την Ισπανία το 2013 στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα με αποτέλεσμα 79 νεκροί και 140 τραυματίες. Και αυτά είναι μόνο μερικά από τα πολλά ατυχήματα, δυστυχήματα 1389 το 2021 με 637 νεκρούς και 97 από αυτά αφορούσαν με τοπικές συγκρούσεις τρένων. Όλα τους στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους. Αυτή η τραγική κατάσταση οδηγεί στο να ανοίγουν στόματα των υπευθύνων και να προχωρούν σε κοινικές ομολογίες, όπως βέβαια και η ίδια η Κομισιόν που αναφέρεται στο λεγόμενο φαύλο κύκλο των σιδηροδρόμων. Τι αναφέρει σε σχετικό δελτίο της? Οι φορείς εκμετάλλευσης, οι εταιρείες δηλαδή, δεν μπορούν να θέσουν το νέο στόλο που αγόρασαν σε συμβατές υποδομές. Ποιες είναι οι συμβατές υποδομές? Με βάση το ολοκληρωμένο σύστημα που υπάρχει αλλά δεν εφαρμόζεται ως επιτοπλίστων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το λεγόμενο ERTMS. Ενώ δεν βλέπουν την ανάγκη λοιπόν να επενδύσουν στο ERTMS, αφού οι περισσότερες γραμμές στην περιοχή δραστηριότητάς τους δεν είναι εξοπλισμένες ακόμα με αυτό. Έτσι προτιμούν ακόμα να χρησιμοποιούν τα παλιά συστήματα κλάσης Β. Ταυτόχρονα ορισμένοι διαχειριστές υποδομής καθυστερούν την ανάπτυξη καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμο τροχαίο υλικό, γεγονός που οδηγεί τη βιομηχανία σε ένα φαύλο κύκλο. Οι σιδηροδρομικές υποδομές συμπληρώνουν. Οι σιδηροδρομικές υποδομές τροχαίου υλικού δεν εξοπλίζονται με το σύστημα ERTMS. Οι φορείς εκμετάλλευσης του μεταφορικού έργου δεν επενδύουν σε σύγχρονα τρένα, συμβατά με το ERTMS. Τα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης καθυστερούν να αναπτυχθούν στις δράγες. Μήπως αναρωτιόμαστε δικαιολογημένα εμείς γιατί άλλοι εργολάβοι και μάλιστα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναπτυγμένες σιδηροδρομικές μεταφορές όπως στη Γερμανία και στη Γαλλία απαιτούν να συνεχίσει η λειτουργία των σιδηροδρόμων με τα δικά του συστήματα και όχι με αυτά του ERTMS που την τεχνογνωσία τους έχει αναπτύξει ένας άλλος κύκλος ομίλων? Και ποιος πληρώνει τελικά με τη ζωή του αυτό τον πόλεμο των εργολάβων? Πόσο πιο καθαρά να ομολογήσουν ότι χωρίς εξασφαλισμένο το καπιταλιστικό κέρδος οι όμιλοι δεν κάνουν ρούπι, προκειμένου να εγκαταστήσουν σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, μπορούμε να το δούμε και μόνο από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον μιλάει για νησίδες ασφαλείας,
στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Κάπως έτσι αποτελούν καθημερινότητα οι 230 τεχνικές βλάβες ημερησίως 230 βλάβες στο δίκτυο των γερμανικών σιδηροδρόμων, που όλοι στο μυαλό μας έχουμε τα γερμανικά τρένα, υποτίθεται ότι είναι τα πιο ασφαλή. Κάπως έτσι επίσης οι Δανείοι εμπειρογνώμονες προειδοποιούν πως ακόμα και στις θεωρητικά πρωτοπόρες σκανδιναβικές χώρες το πραγματικό ποσοστό ανανέωσης του στόλου, λένε, και το ποσοστό των νέων οχημάτων που είναι στην πραγματικότητα εξοπλισμένα με το ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας και τηλεδιοίκηση ERTMS είναι πολύ μικρό. Ενώ αναφέρονται σε πολλά απαρχιωμένα τρένα, ανοίγουν τα εισαγωγικά, άνω των 30 χρόνων, που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν αδειοδοτηθεί όχι με βάση τις σημερινές προδιαγραφές, αλλά αυτές της πρώτης 30ετίας, γιατί αυτό επιτρέπει εγκληματικά η Ευρωπαϊκή Αρχή Σιδηροδρόμων που έχει την αρμοδιότητα. Να λοιπόν πως τα σαπάκια της Hellenic Train δρομολογούνται ακόμα και σήμερα, που οι ίδιοι οι αρμόδιοι του ΟΣΕ ομολογούν ότι αν άλλαζαν οι προδιαγραφές ασφαλείας θα ήμασταν υποχρεωμένοι να αλλάξουμε το 95% των σειρμών. Και να πούμε εδώ ότι σε σύνολο 202.000 χιλιόμετρων πλήρους δικτύου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόλις τα 15.000 χιλιόμετρα έχουν φορεμένα τέτοια συστήματα ασφαλείας και τηλεδιοίκησης. Τα λένε όλα λοιπόν. Στα υπόλοιπα χιλιόμετρα, 185.000 χιλιόμετρα, επί της ουσίας μπορούν να γίνουν τα πάντα. Άλλωστε, η επικίνδυνη αυτή κατάσταση είναι απόλυτα συμβατή και με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας και σε αυτά τα ζητήματα ασφαλείας είναι βασισμένες κοινικά στο δόγμα της διαχείρισης κινδύνων. Να πω επίσης ότι στη Γερμανία καταγγέλλονται μια σειρά σοβαρά προβλήματα που εγκυμονούν κινδύνους και ομολογούν και ήδη οι τεχνικοί και τα σωματεία εκεί ότι είναι αδύνατη η γρήγορη διάσωση όλων των επιβατών από τοξικά αέρια σε τούνελ και ιδίως στις σύραγγες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν όχι μόνο στα τρένα, παντού σου λέει δεν θα λύσω καθολικά το ζήτημα, εγώ μπορώ να κάνω διαχείριση κινδύνων. Δηλαδή κάνω μια έρευνα, βλέπω πού είναι πιο επικίνδυνη η κατάσταση και εκεί κάνω σημειακές παρεμβάσεις για να μειώσω τους κινδύνους. Γιατί αν κάνω καθολική αντιμετώπιση, υπάρχει κόστος το οποίο δεν με συμφέρει, δεν συμφέρει τις εταιρείες. Άρα λοιπόν η σχετική οδηγία ασφαλείας των σιδηροδρόμων το 2016 προβλέπει ένα γενικόλογο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων από τα κράτη-μέλη που επαφήνεται στα ίδια να ορίσουν πρωτόκολλα, κανόνες και μέτρα ασφαλείας ή απλά να επαναλάβουν τις αόριστες διατάξεις της οδηγίας, όπως συμβαίνει κατά κανόνα και έτσι και έγινε και στην ελληνική νομοθεσία, δίνοντας το ελεύθερο επί της ουσίας στα επιχειρηματικά συμφέροντα να πράξουν με βάση την εξυπηρέτηση των κερδών τους. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, αυτές τις μέρες και μπροστά στις ευρωεκλογές εντείνεται η επιχείρηση τόσο από τη Νέα Δημοκρατία να συγκαλύψει, απ' την άλλη το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να κάνουν το μαύρο άσπρο για το έγκλημα στα Τέμπη. Επιδιώκουν με ένα σπάρο πολλά τριγώνια. Πρώτα απ' όλα να μείνει στο κάδρο των ευθυνών μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να αποσύσουν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ τις δικές τους ευθύνες και μάλιστα βαριές που φέρνουν ως κυβερνήσεις και τεκμηριώνει τη συνενοχή τους στο πώς φτάσαμε ως εδώ. Προκειμένου να το πετύχουν αυτό, εμφανίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως κατήγορο και τιμητή αντί για συγκατηγορούμενη και συνένοχη. Η εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ, η Αυγή, μάλιστα, πρόσφατα, στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, σε κυριακάτικο δημοσίευμά της, παρουσίασε με στόμφο την τελική έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, του ERA, ως ευρωκόλαφο για τη σιδηροδρομική ασφάλεια και ισχυρίζεται ότι η έκθεσή της αποδίδει βαρύτατες ευθύνες για την απαξίωση του συστήματος σιδηροδρομικής ασφάλειας εξαιτίας, λέει, της λανθασμένης εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την πρόληψη ατυχημάτων. Δηλαδή, δεν φταίνουν οι οδηγίες, λάθος, λανθασμένα εφαρμόστηκαν.
τόσο το δημοσίευμα όσο και η πολιτική των ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ επιδιώκουν να εμφανίζουν την κυβέρνηση ως μια εξαίρεση στο σιδηροδρομικό παράδεισο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εν λόγω παράδεισος, που άλλωστε περιγράψαμε παραπάνω, συνίσταται τόσο στο ότι οι οδηγίες δήθεν αποτελούν το απάβγασμα της λήψης μέτρων ασφάλειας που μόνο στην Ελλάδα δεν υλοποιούνται. Πρόκειται για μια προκλητική αντιστροφή της πραγματικότητας. Αφού λοιπόν ορισμένοι ισχυρίζονται ότι οι οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης λαθασμένα εφαρμόζονται, ας ρίξουμε μια ματιά στο ίδιο το περιεχόμενό τους. Οδηγία 2016-798, σχετικός νόμος που την ενσωματώνει, 46-32 το 19, αναφέρουν ότι διασφαλίζουν τη συνολική διατήρηση της σιδηροδρομικής ασφάλειας και στο μέτρο του δυνατού τη συνεχή βελτίωσή της. Στο μέτρο του δυνατού. Στο μέτρο του δυνατού. Στον ίδιο τόνο και η Κομισιόν, που στην παρέμβασή της στην Επιτροπή Αναφορών, τότε που έγινε ο θόρυβος, ξέρετε, περισσότερο προβλήθηκαν οι ομιλίες που έγιναν εκεί κτλ. Δεν προβλήθηκε τόσο πολύ η ίδια η ομιλία της Κομισιόν. Τι έλεγε λοιπόν σε αυτήν η Κομισιόν? Ότι η προτεραιότητά μας είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε εντός των δυνατοτήτων μας. Να αποφύγουμε παρόμοιες τραγωδίες να ξανασυμβούν. Συμπληρώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει τη δυνατότητα, την εξουσία να παρέμβει σε ξεχωριστές δικαστικές υποθέσεις, ούτε μπορεί να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πώς οι διάφορες υποθέσεις καλύπτονται από τις δικαστικές αρχές ενός κράτους μέλους. Προφανώς η συγκεκριμένη αναφορά για το μέτρο του δυνατού, τόσο στην οδηγία όσο και στην παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν είναι τυχαία. Έρχεται και κουμπώνει με την αντίστοιχη δήλωση Μητσοτάκη ότι ο σιδηρόδρομος είναι ασφαλής όσο μπορεί αυτός να είναι. Δηλαδή στο μέτρο του δυνατού, όπως προβλέπει και η ευρωνοσιακή οδηγία. Έχουμε λοιπόν πλήρη και κατά γράμμα υλοποίηση της οδηγίας και όχι κάποια αναδασμένη εφαρμογή της, όπως επιχειρεί να παραμυθιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά αλλά και ο Βελόπουλος. Η ίδια επίσης οδηγία έχει προσαρμόσει τα υποτιθέμενα μέτρα ασφαλείας στις απαιτήσεις απελευθέρωσης και της κατάτμησης των σιδηροδρόμων. Γι' αυτό και προβλέπει ότι πρέπει να διασφαλίζεται ότι κάθε διαχειριστής υποδομής και κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση αναλαμβάνει την ευθύνη για το τμήμα του συστήματος που εμπίπτει στην αρμοδιότητά του. Να λοιπόν πως και με τον Ι και με το Σίγμα η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απόλυτα σύμφωνη με τα 4 πακέτα οδηγιών που όλα τα αστικά κόμματα πίνουν νερό στο όνομά τους, γι' αυτό και φρύτουν όταν το ΚΚΕ επέμενε το περιεχόμενο της έρευνας εξεταστικής να ξεκινήσει αντίστροφα από το έγκλημα των τυπών ως το 97 που ξεκίνησαν να υιοθετείται και να ενσωματώνεται το εθνικό δίκαιο η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πως η νομοθεσία της λοιπόν χωρίζει κάθε σιδηροδρομικό έργο σε βιλαέτια ανάλογα με τα επιχειρηματικά συμφέροντα και ανταγωνισμούς κάθε ομίλου που έτσι πάνε περίπατο τα μέτρα ασφαλείας. Να λοιπόν πως καρκινοβατούσε όχι μόνο η περιβόητη 717 του 2014 αλλά και 3 ακόμα συμβάσεις στο πλαίσιο της εγκατάστασης συστημάτων ETCS και GSMR από το 2006-2007 που με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα όχι μόνο δεν ολοκληρώθηκαν αλλά και κατέστησαν παροχημένες και αχρηστεύτηκαν αφού προϋπόθεταν την υλοποίηση της 717 που άρχισε 7-8 χρόνια αργότερα, οι οποίες μάλιστα έμειναν και εκτός του ενδιαφέροντος της Ευρωεισαγγελίας. Ο ελληνικός νόμος που ενσωματώνει την παραπάνω οδηγία το 2016 για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων μεταφέρει μάλιστα την ευθύνη για τα μέτρα ασφαλείας από το κράτος στη ΡΑΣ, στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, χωρίς να καθορίζει με σαφήνεια τις απαιτήσεις όπως και τις ευθύνες κάθε φορέα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων διαπίστωσε ότι οι εξουσίες και η ικανότητα της δράσης να εκπληρώσει αυτό το καθήκον, όπως και τα διάφορα υπόρη της, τα διοικητικά της εργαλεία, είναι περιορισμένα. Κατά την άποψη του οργανισμού, η τελική ευθύνη για τη διασφάλιση της διατήρησης της ασφάλειας των σιδηροδρόμων γενικά ανήκει στις κεντρικές αρχές των κρατών μελών. Κάτι τέτοιο όμως δεν προκύπτει από την οδηγία. Η έκθεση λοιπόν του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων αναφέρει επίσης ότι δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση και στελέχωση του διαχειριστή υποδομής, του ΟΣΕ δηλαδή, για αρκετά χρόνια. Είναι όμως η ευρωνοσιακή στρατηγική της απελευθέρωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών που οδηγεί στην απόσυρση του κράτους και την παράδοση στους ιδιώτες.
να μην βάλουμε για τα μνημόνια και όλα αυτά τα μέτρα που με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγιναν αυτές οι μειώσεις προσωπικού και οδηγηθήκαμε σε αυτή την κατάσταση. Αυτές λοιπόν οι εγκληματικές κατευθύνσεις αποτυπώνονται και στην σχετική έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου το 2021, η οποία συμπάσχει με τις ανησυχίες των ομίλων για τη διασφάλιση των κερδών του σε βάρος της ασφάλειας των επιβατών, διαπιστώνοντας, λέει, μεγάλη μεταβλητότητα του κόστους αναβάθμισης, σημειώνοντας ότι η διάρκεια ζωής του εξοπλισμού συνεπάγεται μακρά περίοδο απόσβεσης των επενδύσεων, η οποία αποτελεί μείζον οικονομικό κριτήριο για μελλοντικές επενδύσεις. Και έτσι εφιστά την προσοχή στις δυσκολίες οι οποίες συνδέονται με τις συχνές αλλαγές στα πρότυπα που περιορίζουν τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού. Με απρόβλεπτο τρόπο για το σιδηροδρομικό κλάδο, με αποτρεπτικό αποτέλεσμα για τις επενδύσεις. Και τονίζει επομένως τη σημασία των κανόνων σταθερότητας προκειμένου να επιτραπεί η απόσβεση των πραγματοποιούμενων επενδύσεων. Να λοιπόν πως το μόνο που καίγεται η συγκεκριμένη έκθεση είναι τα κέρδη και η απόσβεση που κάνουν οι όμιλοι. Αυτήν την έκθεση ψήφισαν και με τα δύο χέρια Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση και μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας καταψήφισε και αποκάλυψε. Μιλάμε για την έκθεση κυριολεκτικά εγχειρίδιο κερδοφορίας των ομίλων που εκφράζει τις επιδιώξεις και τους στόχους τους. Και από αυτή την έννοια λοιπόν σήμερα και από κοντά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σε πρόσφατη έκθεση διαπίστωνε απροθυμία των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων να επενδύσουν σε εξοπλισμό που τα συνεπάγεται δαπανηρές επενδύσεις χωρίς να αποφέρει άμεσα ωφέλη σε εκείνους που καλούνται να απομισθούν το κόστος. Αυτό είναι το προσωποποιημένο λεγόμενο κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οποίο σκίζουν τα ημάτια τους όλα τα αστικά κόμματα. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι με βάση ακριβώς το περιεχόμενο αυτών των κανονισμών και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους νόμους των κυβερνήσεων θα κριθούν εκτός από πολιτικά και ποινικά οι υπεύθυνοι από τα δικαστήρια. Γι' αυτό όσοι σκοπίμως υποβαθμίζουν το περιεχόμενο αυτών των νόμων συμβάλλουν στη στισκότηση, στα σχέδια συγκάλυψης κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων και πάνω απ' όλα στο να πέσουν στα μαλακά οι υπεύθυνοι για την επίκληση ότι εφόσον ακολούθησαν τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, τότε όλα καλά. Για να αποδειχθούν οι ευθύνες και οι προθέσεις τους, αρκεί και μόνο το γεγονός ότι ένα χρόνο μετά το έγκλημα στα Τέμπη, η μοναδική συζήτηση που έχει γίνει για το ίδιο το έγκλημα και την απόδοση των ευθυνών στο Ευρωκοινοβούλιο έγινε όχι με πρωτοβουλία του ίδιου του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά των συγγενών των θυμάτων και όχι βεβαίως της συνένοχης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα αυτά ενώ εκκρεμεί όχι μόνο η απόδοση ευθυνών για το ίδιο το έγκλημα, αλλά και η απόδοση πολιτικών και ποινικών ευθυνών και για την οργανωμένη επιχείρηση συγκάλυψης που εκτελήσεται μπροστά στα μάτια μας με το μπάζωμα, με την εξαφάνιση βιντεοληπτικού υλικού από τη φόρτωση της επίμαχης εμπορικής αμαξοστοιχίας, όλα όσα δηλαδή αποκαλύφθηκαν και θα εκθέσει ο σύντροφος Νίκος Καραδανασόπουλος σε σχέση και με την Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή. Και από αυτή την έννοια μπορούμε να πούμε σήμερα και έρχονται και άλλα στο φως της δημοσιότητας και με την υπόθεση της Μονταζιέρας των διαλόγων προκειμένου να εξυπηρετηθεί γενικότερα το κυβερνητικό παραμύθι περί ανθρώπινου λάθους, στο οποίο σημειωτέων όλα τα αστικά κόμματα έριξαν νερό στο μήλο του με τη γνωστή από προσανατολική προσανατολιστική συζήτηση για το αν ο Σταθμάρχης ήταν ρουσφέτη ή όχι, η συζήτηση που έστησαν από κοινού Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για να αποσύσουν τις μεγάλες ευθύνες τους. Όμως το ψέμα, η διαστρέβλωση έχει κοντά ποδάρια και οι εμπνευστές τους αποκαλύπτονται και εκτίθεται. Στα πλαίσια αυτά μπορεί κανείς να αναλογιστεί τη σημασία που έχει σήμερα μπροστά στις ευρωεκλογές η ψήφος στο ΚΚΕ. Για το λαό που ζητά να μαθαίνει την αλήθεια, να μην φλωμώνεται από όλα τα αστικά κόμματα με το ψέμα, την ωρεοποίηση μιας βαρβαρότητας που όλοι τους έχουν συνδιαμορφώσει, έχουν ψηφίσει με οδηγίες, κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νόμους στην Ελλάδα και οδηγεί σε τραγωδίες και κλίματα όπως αυτή των Τεπών και τα υπόλοιπα τέμπη της ζωής μας. Με τη σημερινή λοιπόν εκδήλωση εδώ στις Βρυξέλλες, στο Ευρωκοινοβούλιο, στο πλαίσιο μιας συστηματικής προσπάθειας που συνεχίζει το κόμμα μας, δίνουμε τεκμηριωμένες απαντήσεις μέσα από τις αλήθειες που μας μεταφέρουν οι ίδιοι οι συγγενείς των θυμάτων, οι συνδικαλιστές
από τη ΔΕΣ Σιδηροδρόμων, την παράταξη που προειδοποιούσε έκαιρα και πριν τα ΤΕΠΗ για τις τραγωδίες που προμηνύονταν, αλλά και τον επικεφαλής βουλευτή του ΚΚΕ στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τα ΤΕΠΗ, τον Νίκο τον Καραθανασόπουλο.